Έλα, πρόεδρε. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας γιορτή και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Εγώ θα αιτιολογήσω μόνο μια λέξη από όσες έχω χρησιμοποιήσει, τη λέξη γιορτή. Δεν είναι μια απλή εκδήλωση σήμερα, είναι μια πραγματική γιορτή, επειδή η νέα γενιά της τοπικής μας κοινωνίας ξεκινάει τη ζωή του ενήλικα με μια σπουδαία επιτυχία. Είναι πράγματι λοιπόν γιορτή για όλους μας, επειδή βλέπουμε ότι τα παιδιά μας υπόσχονται ένα λαμπρό μέλλον μπροστά τους και για τα ίδια, αλλά κυρίως για την τοπική μας κοινωνία. Η εκδήλωση σήμερα, η γιορτή σήμερα, γίνεται με πρωτοβουλία των μελών του τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου και του Πρόεδρου, του κ. Δωμά Ασλάκ. Και πάλι καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Σλάντς έχει το λόγο. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Είναι τιμή για μας να τιμούμε νέους ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε τη ζωή τους σε ένα διαφορετικό, στάδιο. Αυτό του Πανεπιστημίου, του Μόχθου και των σπουδών που δίνουν μια όθηση διαφορετική για τη συνέχεια της ζωής. Ο πρόεδρος λοιπόν του Τοπικού Συμβουλίου σας καλέσαμε εδώ για να τιμήσουμε τα παιδιά που πέτυχαν φέτος την εισαγωγή τους στα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι χρέος κάθε τοπικής κοινωνίας να επιβραβεύει, να τιμά τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα των παιδιών και μάλιστα σε εποχές δύσκολες για τις οποίες χρειαζόμαστε θετικά πρότυπα. Και αυτό νομίζω το εκφράζουν τα παιδιά μας. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να προγραμματίζουν και να δουλεύουν σκληρά, να θέτουν στόχους και φυσικά να τους υλοποιούν. Και αυτό έκαναν τα παιδιά της μικρής μας κοινωνίας. Εργάστηκαν, στερήθηκαν, ξοδεύτηκαν για να πετύχουν την είσοδό τους σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Να ανοίξουν μπροστά τους έναν δρόμο που υπόσχεται περισσότερες προσωπικές επιτυχίες και ανάλογη προκοπή. Ευχαριστούμε εσάς και τις οικογένειές σας για τη διάθεση που χαρίσατε στον τόπο μας και σας ευχόμαστε καλό ακαδημαϊκό έτος με υγεία και προκοπή. Τέλος, σας διαβεβαιώνουμε πως θα είμαστε κοντά σας, ώστε με τις μικρές μας δυνάμεις να συμπαρασταθούμε σε κάθε δημιουργική σας προσπάθεια. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια από όλους μας για την επιτυχία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα επίσης να σταθώ για την βοήθεια και τη συμμετοχή της Μονής. Ζητήσαμε εικόνες και βιβλία για να αποδώσουμε στα παιδιά μέσα στο τιμητικό, μέσα στην τιμητική διάκριση που τους κάνουμε. Στάθηκε η Μονή του Αγίου Ιωάννη κοντά μας και σε οτιδήποτε ζητήσαμε ήταν παρούσα. Σας ευχαριστώ και πάλι.
ίσουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος από το σχολείο εδώ, δεν έχουμε ενημερώσει ακόμη από το Λύκειο Βασιλικών, ο οποίος θα μπορούσε να μας πει. Ναι, ναι, δεν βλέπω εδώ κάποιον. Ναι, ως παλιός συνάδελφος που υπηρέτησε εδώ στο σχολείο, θα πρέπει να σας πω ότι περισσότερο από όλους μας, από όλους όσους βρισκόμαστε εδώ, εμείς οι εκπαιδευτικοί καταλαβαίνουμε τη σημασία και το μέγεθος αυτής της επιτυχίας. Να σου πω ότι προσωπικά υπηρέτησα τη δημόσια εκπαίδευση 35 χρόνια. Πήγα για πρώτη φορά στο σχολείο στις 2 Οκτωβρίου του 1977 και έφυγα το 2012. Επί 35 λοιπόν χρόνια ήμουνα κοντά σε αυτή την τεράστια προσπάθεια. Θα πρέπει να ξέρετε ότι τα παιδιά μας είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι Έλληνες στην Ελλάδα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάστηκαν και εργάζονται χωρίς ωράριο, με πολύ μεγάλες απαιτήσεις, με πολύ μεγάλη πίεση και με πολύ μεγάλες θέσεις. Κάθε φορά που ξεκινούσαμε ένα σχολικό έτος, τους έλεγα ένα αστείο, ένα ανέκδοτο. Κάποια φορά ήταν δύο άνθρωποι και ένα υποψήφιο. Από μένα λοιπόν και από μένα πολλά πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας, να είστε γεροί, να βιώσετε και να γλεντήσετε την ακαδημαϊκή ζωή. Είναι από τα πιο νόστιμα πράγματα που μπορεί κανείς να βιώσει στην Ελλάδα, να γίνετε κοινωνία γνώσης και δημιουργία έρευνας και να προκόψετε στη ζωή σας. Να είστε και πάλι καλά. Θα αρχίσουμε να δίνουμε και τα βραβεία. Παρακαλούμε λοιπόν τον κύριο Ασλάνη να έρθει να δώσει πρώτος. Τα βραβεία είναι τοποθετημένα με σειρά αλφαβητική. Θα φωνάζουμε τα παιδιά να έρχονται να τα γνωρίσουμε κιόλας. Να έρθει η Αλατά Εφροσύνη εδώ. Συγχαρητήρια. Ναι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, δική μου παράληψη. Μαθηματικό Θεσσαλονίκης και πάλι συγχαρητήρια. Η Δεσποινής Αναστασιάδου Μαρκέλα. Η οποία πέρασε στο σχολείο διατήρηση θρησκευτικών κυβιλίων στην Αθήνα. Καλή επιτυχία. Θα δω λίγο για να βγάζουν και Επιστημών Προσκολικής Αγωγής του ΕΕ.
κύριος Αποστόλου. Καταστάμε, ο κύριος Πιτσολάκης. Να δώσει το βραβείο στην δεσποινίδα Καπλάνη Ιωάννα, η οποία τάξει στο δικείο μου. Είναι ο Ορδάνη, ο οποίος πέρασε στην Φλάκο μου της. Η κυρία Γίνη λίγο. Καραμπίνη Στυλιανό, ο οποίος πέρασε στη σχολή διαχείρισης εργασιακών τμήματων της Αθήνας. Ο κύριος Σκονδύλας θα έρθει. Ναι, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Να δώσει. Μαγιόγλου Κωνσταντίνος, ο οποίος πέρασε στην ηλεκτρονικό λαχανικό Θεσσαλονίκης. Η δεσποινίδα Ομοιάδου Αναστασία, η οποία πέρασε στην ηλεκτρονική λαχανική Θεσσαλονίκης. Αλεξιάδης Κλειόπουλος. Να δώσει το βραβείο στην δεσποινίδα Νελοπούλου Δήμητρα, η οποία πέρασε στη σχολή κοινωνικής υποδοχής του Δημοτικού Σχολείου. Δίνουν το βραβείο είναι σε τόσο εκπαιδευτική, επειδή ίσως αξίζει περισσότερο σε αυτούς, μια και έχουν καλύτερη σχέση με τα παιδιά. Να πάμε παρακάτω, είναι ο κύριος. Κυρία Φιορδανίδου Μαρία. Το βραβείο στον Παναγόπουλο Σταύρο, ο οποίος πέρασε στη σχολή του Παναγόπουλου Πολιτήσεων. Η κυρία Παξεβάνο. Η οποία θα δώσει το βραβείο στη δεσποινίδα Πασχαλίδου Νίκη Αναστασία, η οποία πήγε στην Αγγλική. Η κυρία Ζουνατή Αναστασία. Η οποία θα βραβεύσει τον Πεκλιβανίδη Αναστάσιο, όλοι οι ψήφοι στο φυσικό Θεσσαλονίκης. Όλοι οι κυρίες και οι κύριοι που αποδίδουν είναι εκπαιδευτικοί.
κυρία Αλεξιάδα Κωνσταντινίδου Ζηνοβία. Η οποία θα δώσει τα δύο στον Πράσινο Ραφαήλ, ο οποίος πήγε πέρσι στη σχολή με καταλόγο την Ελληνική. Η οποία πέρασε αισθητική στις σχολές της Εθνικής Πολιτεχνικής Σχολής. Θα βραβεύσει και την κυρία και τη δεσπίδα Τζιατζιά Μαρία, η οποία ψήφισε στη σχολή του Εθνικού Πολιτεχνικού Σχολής. Τζίτζιρα Ζαφίρη, οργάνωση της Εθνικής. Κύριος Πολυμερίδης, εδώ. Να βραβεύσει η Ελλάδα. Το Τσαλίτης Φύλλο, ο οποίος σύμφωσε με τον Πολυμερίδη. Εδώ και περίπου 6 μήνες
Έχουμε αναρτήσει Facebook τοπικής κοινότητας, οπότε οι όποιες εκδηλώσεις γίνονται για οτιδήποτε, περνούν από εκεί πέρα. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να πει για να δει τις ανάλογες εκδηλώσεις και οτιδήποτε έχει ενδιαφέρον για την καθημερινότητά μας. Από την πλευρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ και πάλι υγεία πάνω απ' όλα, καλή πρόοδο στα παιδιά μας, να έχουν μια ανάλογη συνέχεια στην προσωπική του ζωή και να συνεχίσει η ζωή τους έτσι όμορφα όπως ξεκινά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να πάρετε και ένα αυτοκίνητο.